Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Η συνταγή που θα σας δώσω είναι η συνταγή που προσφέρω κανονικά στο Kitchelab. Είναι το cake καρότο που έχω κανονικά στα μαγαζιά μου. Είναι η πιο μοναδική συνταγή που μπορείτε να ετοιμάσετε. Είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και πιστέψτε με, θα σας βγάλω ασπροπρόσωπους. Για το κέικ καρότο με ενδοκάριδο θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου, 270 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 170 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 αυγά μεσαία, 300 γραμμάρια καρότα τριμμένα, μία κουταλιά της σούπας baking powder, 50 γραμμάρια ενδοκάριδο, βούτυρο για τη φόρμα, αλεύρι για τη φόρμα και μία πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη και τίλα μέντας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι ένα κλασικό κέικ. Απλά επειδή όντως το συνδυάσαμε αυτό το κλασικό κέικ με το ενδοκάριδο και βέβαια επειδή κάνουμε σωστά όλη τη διαδικασία, είναι το καλύτερο κέικ καρότο που μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι σας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια, οπότε πολύ εύκολα θα δούμε πόσο είναι τα 150 γραμμάρια. 50, 100, 150, κόβουμε, τέλος. Όπως καταλαβαίνετε, το βούτυρό μας είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το χρειαζόμαστε μαλακό, εδώ. Κοιτάξτε. Και επειδή είναι τόσο απλή συνταγή, δεν έχει πολλά υλικά. Βλέπετε πόσα είναι, 5 υλικά. Αυτά είναι όλα και όλα. Παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε καλή ποιότητα βούτυρο οπωσδήποτε για να μυρίσει το κέικ μας υπέροχα. Λοιπόν, αφήνω το υπόλοιπο στην άκρη και θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη και την κανέλα. Εδώ. Μπορείτε να βάλετε και λίγο γαρίφαλο, μπορείτε να βάλετε και λίγο τζίντζερ, τα αφήνω πάνω σας. Το πιο κλασικό είναι μόνο με κανέλα. Οπότε, χτυπάω πολύ καλά μέχρι να γίνει τι? Μέχρι να αφρατέψει πολύ πολύ καλά το μείγμα μου. Θέλω το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη να γίνουν σαν σαντιγί. Λοιπόν, με το που αφρατέψει καλά το μείγμα μου, σταματάω το μίξερ, θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας από τα αλεύρι μου μέσα, εδώ. Και σιγά σιγά θα προσθέσω τα αυγουλάκια μου καθώς χτυπάει το μίξερ. Το υπόλοιπο αλεύρι θα πάρω και θα το ρίξω μέσα στα καρότα. Εδώ. Μαζί με το baking powder. Και το ενδοκάριδο. Εδώ είναι όλα τα στερεά μου υλικά. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε ξανά πίσω στο μείγμα. Και ουσιαστικά τώρα πάμε σιγά σιγά να προσθέσουμε μέσα στα αυγά. Συνεχίζουμε. Χτυπάει το μίξερ εδώ. Πάμε. Προσθέτουμε το πρώτο. Ένα. Το απορρόφησε, όχι ακόμα, όχι ακόμα, τώρα όμως το απορρόφησε. Πάμε και το δεύτερο. Το απορρόφησε, όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι ακόμα, τώρα το απορρόφησε. Οπότε πάμε και για το τελευταίο. Εδώ, αυτοί είμαστε, πάει και αυτό μέσα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα προσθέσω μία καλή πρέζα αλάτι. Σταματάω το μίξερ. Ρίχνω όλα τα στερεά μου μέσα, αφού τα ανακατέψω καλά, καρότο μαζί με αλεύρι, γιατί άμα δεν ανακατέψω το καρότο μαζί με τα αλεύρι καλά, τι θα γίνει? Θα πάει στον πάτο από το κέικ μου και θα έχω πάνω-πάνω ένα στούκας κέικ και από κάτω ομό. Οπότε ανακατέψτε εδώ πέρα, ρίξτε όλο το μείγμα μέσα. Είναι η πιο απλή συνταγή που υπάρχει. Και επειδή θα με ρωτήσετε, Άκη, άμα δεν έχουμε ειδοκάριδο, άμα δεν έχουμε καρύδα, τι κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε τη συνταγή? Δεν μπορείτε. Εντάξει. Αυτή η συνταγή δουλεύει με το ενδοκάριδο για να πάρετε το απόλυτο αποτέλεσμα και για να νιώσετε πραγματικά τη γεύση που έχει αυτό το κέικ, πρέπει να βάλετε ακριβώς ό,τι έβαλα και εγώ. Τώρα, για πόσο ώρα χτυπάμε? Για 5 λεπτά. 10 λεπτά. Όχι. Έχετε τρελαθεί. Λοιπόν, χτυπάμε για το πολύ 10 δευτερόλεπτα. Μπελέσι μου, σε παρακαλώ πολύ, συμμορφώσου. Δεν θέλουμε πολύ. Ίσα-ίσα να ανακατευθούν τα υλικά. Πόσα περάσανε? 3, 4. Ούτε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, Μπελέση, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να χτυπήσουμε πολύ το μίξερ. Κοίτα εδώ. Το μείγμα είναι τέλειο. Είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη συνταγή. Όταν τη δοκιμάσετε, και εσείς θα καταλάβετε ότι αυτό το κέικ δεν υπάρχει. Καρότο, καρύδα, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, σούπερ βούτυρο. Και στο τέλος θα δοκιμάσετε το καλύτερο κέικ που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Θα το δείτε.
Με πολλά λόγια λένε είναι φτώχεια. Οπότε, ανακατεύω καλά εδώ πέρα τα πλαϊνά του μίξερ και έτσι όπως είναι, το μείγμα φαίνεται πάρα πολύ σφιχτό, μη σας απασχολεί. Ρίχνω σε μία φόρμα 10x30 που έχω αλευροβουτυρώσει, σε μιζάρι δηλαδή. Εδώ είμαστε. Τώρα, το μόνο που μπορεί να επηρεαστεί σε αυτή τη συνταγή είναι η γλυκύτητα που έχει. Δηλαδή, τι γίνεται. Βασικό συστατικό σε αυτή τη συνταγή μας είναι τι? Το καρότο. Υπάρχει περίπτωση τα καρότα που πήρατε να είναι πολύ γλυκά, υπάρχει περίπτωση τα καρότα σας να είναι άγλυκα. Εντάξει, η συνταγή είναι τέλεια με τα κανονικά καρότα. Οπότε, άμα κάνουμε το κέικ μας και μας βγει λίγο άγλυκο, δεν βάζουμε περισσότερο ζάχαρη την επόμενη φορά, φταίγαν τα καρότα. Άμα μας βγει περισσότερο γλυκό το κέικ μας μία φορά, τι κάνουμε? Δεν φέρουμε ζάχαρη. Γιατί τα καρότα την επόμενη φορά θα είναι φυσιολογικά. Το πιάσαμε? Τέλεια. Έπρεπε να το πω και αυτό. Α, όπως είδατε, το μόνο που έκανε ήταν λίγο περισσότερο στις άκρες. Ζυμάρι, εδώ και εδώ. Λίγο όμως, όχι πολύ. Εδώ, για να φουσκώσει όμορφα. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Ψηλά, ψηλά η σχάρα. Γρήγορα ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου. Γρήγορα βάζουμε το κέικ. Κλείνουμε το φούρνο και ψήνουμε για 40 με 50 λεπτάκια μέχρι που να φουσκώσει, να γίνει σεξι. Πίσω με το που τελειώσει το κέικ και κρυώσει καλά για να κόψουμε να σερβίρουμε. Σύμφωνα με ιστορικούς τροφίμων, το κέικ καρότου, κατά πάσα πιθανότητα, προέρχεται από τα πούντινγκς που απολάμβαναν ως γλυκό οι άνθρωποι κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η ζάχαρη και άλλα γλυκαντικά ήταν δύσκολο ή δαπανηρό να έρθουν στη Βρετανία και τα καρότα χρησιμοποιήθηκαν από καιρό ως υποκατάστατα ζάχαρης. Και το κέικ μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Το έχω γυρίσει ανάποδα, επειδή είναι όντως η συνταγή που έχω στο Kitchen Lab κανονικά το μαγαζί μου. Πραγματικά χαίρομαι που τη μοιράζομαι μαζί σας, χαίρομαι να τη βάλετε στα μαγαζιά σας, χαίρομαι να πείτε ότι είναι το κέικ καρότο του Άκη. Δεν υπάρχει, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να φάτε σε κέικ καρότο. Λοιπόν, αυτό πάει υπέρ του Μίτσου. Έλα το αγόρι μου τη γωνία. Αυτό που θα φας δεν το έχεις ξαναφάει. Στο λέω, το δηλώνω, δεν υπάρχει, είναι συγκλονιστικό. Υπάρχει. Είναι η Άστον Μάρτιν των κέικ καρότο. Έχει γεύση από όλα που έχουμε βάλει μέσα. Πολύ καλό. Πάρε και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι έχω μπλέξει με ανθρώπους που δεν ξέρουν να κάνουν marketing. Το κέικ αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό, ειλικρινά. Κοιτάξτε η υφή. Το βλέπετε. Η υφή του είναι καταπληκτική. Είναι αφράτο και συγχρόνως την ίδια στιγμή πλούσιο. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το κέικ δεν υπάρχει, δεν συγκρίνεται κανένα μαζί του. Γιατί η καρύδα συνδυάζεται τέλεια μαζί με το καρότο. Ξαναλέω ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι μπαχαρικά θέλετε. Εγώ δεν θα βάλω τίποτα, το μόνο που θα βάλω είναι λίγο αχνή ζάχαρη εδώ. Αναγία. Και επειδή πάντα θέλουμε να κάνουμε όμορφη την πιατέλα μας, έχω εδώ λίγο μέντα. 1, 2, 3. 1, 2. Και το βγάζω κάπως έτσι. Για το κέικ καρότου με ενδοκάριδο, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, την κανέλα και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα με το φτερό μέχρι να αφρατέψει το βούτυρο. Προσθέτουμε λίγο από το αλεύρι, αλάτι, 1-1 τα αυγά και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Σε μπολ βάζουμε τα τριμμένα καρότα, το υπόλοιπο αλεύρι, το μπέικιν, το ενδοκάριδο και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για 10 δευτερόλεπτα. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνουμε για 40 με 50 λεπτά στους 170 βαθμούς. Σερβίρουμε με την άχνη και τα φύλλα μέντας. Έλα μπελέσαι αγόρι μου. Ξέρω ότι εσύ από marketing είσαι πολύ δυνατός. Περιέγραψε το, σε παρακαλώ, αγόρι μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ότι μ' αρέσει που είναι ισορροπημένο αυτό. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μπουκιά και πραγματικά. Τι πρέπει να πω εγώ. Αυτό ήταν μετά τις 12 να παίζει. Η καρύδα κάνει τη διαφορά. Πώς λέγεται αυτός που είδε αυτοκίνητο? Καρύδας. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Το κέικ όμως είναι υπέροχο.